πόλη. Υπάρχει μία κόπωση. Κλείνει η συνεδρίαση με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου για τον προϋπολογισμό μία αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, ένα εξαιρετική σημασία θέμα, εθνική σημασία θα έλεγα. Και το κάνω αυτό διότι με θλίψη και αγανάκτηση παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες για μία ακόμη φορά την προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας. Αυτή τη φορά ανακαλύφθηκε η σίγουρη αποπομπή μας, έτσι έγραφαν σε όλους τους τόνους συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όχι από την Ευρωζώνη αλλά από τη συνθήκη του Σέγγεν. Είδαμε πρωτοσέλιδα ότι το Brexit ξαναήρθε, ότι μας διώχνουν από την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της για τους χώρους πρώτης υποδοχής των προσφύγων. Και βεβαίως κάποιοι τα διακίνησαν όλα αυτά, κάποια κέντρα στο εξωτερικό, από χώρες μάλιστα που χτίζουν τείχη και φράχτες, αλλά και κάποιοι τα αναπαρήγαγαν εδώ. Δυστυχώς πρώτοι σε αυτή εδώ την αίθουσα, πριν καν συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, φαντάζομαι και πριν καν επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο επίτροπο, τον Έλληνα επίτροπο, με τον οποίο η κυβέρνηση είναι σε καθημερινή επαφή, όχι για να υπηρετηθεί, να εξυπηρετηθεί κάποιο μικροκομματικό συμφέρον, το εθνικό συμφέρον. Δυστυχώς πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναπαρήγαγαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αποδεχόμενοι τα πιο ακραία σενάρια, ότι η χώρα ορθώς εγκαλείται και ότι η χώρα βγαίνει από το Σέγγεν. Και αναρωτιέμαι και εσείς συνάδελφοι, διότι στην προ μίας εβδομάδας σύνοδο των πολιτικών αρχηγών, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εκεί, κ. Πλακιωτάκης, διετύπωσε την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με τη δημιουργία των κέντρων υποδοχής στα νησιά μας. Και ήρθε βέβαια χθες Παρασκευή η Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέψευσε όλα αυτά τα σενάρια. Και βεβαίως διέψευσε και τα λογής παπαγαλάκια. Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί δηλαδή που σύμφωνα με τους κινδυνολόγους θα μας έδειχναν την πόρτα της εξόδου από το Σέγγεν, όχι μόνο δεν έπραξαν αυτό, αλλά έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την διαχείριση των προσφυγικών ροών. Και έκαναν μάλιστα ορισμένοι και αυτοκριτική ότι αν κάποιοι δεν εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα, είναι κάποιες χώρες που χτίζουν τείχη και φράχτες, γιατί αυτή είναι η αντίληψή τους για την Ευρώπη, και δεν υλοποιούν, δεν προωθούν το σχέδιο με την κατάσταση προσφύγων προς τις χώρες αυτές. Μάλιστα, ορισμένες χώρες, μεταξύ τους και η Γερμανία, κατανόησαν, έστω με καθυστέρηση, και στήριξαν την πρόταση της Ελλάδας για απευθείας με την κατάσταση υποδοχή προσφύγων από την Τουρκία προς ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ η δήλωση του αρμόδιου Υπουργού Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Άσελμπορν, ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ευθύνη της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων, έβαλε τέλος, ελπίζω οριστικό, στα κατανόητα αυτά σενάρια, που μαζί με τους πιο αντιδραστικούς κύκλους κάποιων κρατών μελών προωθήθηκαν δυστυχώς και στην χώρα μας. Και εδώ θέλω να αναρωτηθώ. Διότι
Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι καλά σε όλα τα άλλα, θα πούμε για αυτά αργότερα, αλλά και σε αυτό το θέμα η αξιωματική αντιπολίτευση, πυλώνας θεσμικός του πολιτικού συστήματος, δεν μπόρεσε μοναδικό κόμμα από όσα συμμετείχαν σύνοδο των πολιτικών αρχηγών να βρει σημείο ταύτισης και εθνική γραμμή σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Κι όμως, ακόμα και σε αυτό το θέμα διαφοροποιηθήκατε. Εντάξει λοιπόν, αυτοί που έχουν στόχο έχουν λόγο να βάζουν Ελλάδα στο στόχαστρο. Εντάξει και τα λογής συγκροτήματα της διαπλοκής που τώρα ξεψυχάνε και πιάνονται από το κάθε τι, αναδεικνύουν με επιχαίους τίτλους, δεν τους ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον, για άλλα νοιάζονται και αναδεικνύουν μάλιστα ότι η Ελλάδα πρότυπο αλληλεγγύης τούτες στις δύσκολες στιγμές, ο ελληνικός λαός, οι νησιώτες μας, η Ελλάδα λέει αφρικανική χώρα. Εντάξει όλοι αυτοί, αλλά και εσείς. Θα έλεγα ότι σε τέτοια ζητήματα εθνικής ευθύνης απαιτείται περισσότερη υπευθυνότητα. Κατανοώ, δεν σας διέκοψα. Ακούσαμε την ομιλία του υπηρεσιακού σας Προέδρου με μεγάλη προσοχή και βλέπω ότι και στην ομιλία του Υπουργού των Οικονομικών και στη δική μου παρεμβάλλεστε. Ισχύει. Κατανοώ λοιπόν ότι βρίσκεστε σε μια διαδικασία ατέρμονη, δυστυχώς για τη χώρα, όχι για σας, εσωκομματική. Όμως υπάρχουν και κάποια όρια. Να διαφωνούμε εκεί που υπάρχει περιθώριο για τη χώρα να διαφωνούμε. Εκεί όμως υπάρχει ύψη στο ζήτημα εθνικής ευθύνης, η διαφωνία είναι πολυτέλεια. Και πείτε μας επιτέλους πού ακριβώς και σε τι διαφωνείτε. Θέλετε ή δεν θέλετε να εκπληρώσει η χώρα τις διεθνείς υποχρεώσεις ως προς τα κέντρα πρώτης υποδοχής. Επικροτείτε ή δεν επικροτείτε τη στάση που αναδεικνύει το πρόσωπο της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Ή μήπως συντάσσεστε κι εσείς με ορισμένες ακραίες φωνές στην Ευρώπη που μας εγκαλούν γιατί δεν επαναπροωθούμε στο Αιγαίο ανθρώπους που κινδυνεύουν με πυγμό. Δηλαδή, γιατί δεν πνίγουμε ανθρώπους στο Αιγαίο. Ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνει με σθένος την αλληλεγγύη του. Όταν κάποιοι άλλοι χτίζουν τείχη και γκρεμίζουν το ευρωπαϊκό όραμα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη υλοποιείται στα νησιά μας. Εκεί όπου γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους ανθρώπους μας, τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που σώζουν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, τους άνδρες και τις γυναίκες της αστυνομίας και του στρατού. Και σας καλώ όλοι, αν θέλετε αυτό, να επισκεφτείτε, να το διαπιστώσετε η διεισόμαση. Και θέλω να επαναλάβω, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, εντατικοποιώντας τη δουλειά μας, διορθώνοντας λάθη και παραλήψεις, επιταχύνοντας το έργο μας. Και βεβαίως ελπίζω σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε αρρωγούς από όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα του προϋπολογισμού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία 6 χρόνια υλοποιήθηκε στη χώρα μας μια πολιτική ακραίας και σκληρής, ταξικής θα έλεγα, δημοσιονομικής προσαρμογής και εσωτερικής υποτίμησης. Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η εκαθάριση δικαιωμάτων των εργαζομένων, η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος κεφαλαιακής υψόρευσης σε βάρος της εργασίας, καταργήθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, μειώθηκαν με κυβερνητική απόφαση αρκετές φορές μισθοί, η κατώτατη μισθή στον ιδιωτικό τομέα, διευρύνθηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και επικράτησε ένα κλίμα ασυδοσίας της εργοδοσίας. Ταυτόχρονα στο όνομα
της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους διεπράκτησαν εγκλήματα κατά του κοινωνικού κράτους, των νοσοκομείων, που σήμερα πραγματικά κρέμονται σε μια κλωστή, των πανεπιστημίων, των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και των ανθρώπων, δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν αυτή η πραγματικότητα που εμείς κληρονομήσαμε στις 25 Γενάρη αυτού του χρόνου. Η πολιτική αυτή βέβαια είναι φανερό ότι είχε ένα στόχο, διότι μειώνοντας την ενεργό ζήτηση ήταν δεδομένο ότι θα οδηγούσε σε υψηλή ύφεση και σε εκτείναξη ανεργίας. Δεν είχαμε όμως εδώ να κάνουμε με ένα ατύχημα ή ένα λάθος. Είχαμε να κάνουμε με ένα σχέδιο εκτελεσμένο καλά, σχέδιο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης. Ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο που η δική μας κυβέρνηση αμφισβήτησε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και συνεχίζει και σήμερα να αμφισβητεί. Δικός μας στόχος ήταν και είναι ένας βαθύς και ριζικός μετασχηματισμός του οικονομικού, παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου της χώρας. Η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, της απασχόλησης, η διεύρυνση του κοινωνικού κράτους, η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η δίκαιη φορολόγηση, η προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε όμως όλοι καλά ότι αυτοί οι στόχοι προϋποθέτουν τη ριζική ανατροπή των συσχετισμών κοινωνικών και πολιτικών όχι μόνο σε μια χώρα, τόσο βεβαίως στην πατρίδα μας, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι συσχετισμοί αυτοί δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, προσήλωση, κινητοποίηση, πολιτική βούληση για βαθιές τομές. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει εμπράκτως ότι διαθέτει και την τόλμη και με το παραπάνω μάλιστα και τη βούληση. Με το σημερινό προϋπολογισμό αποδεικνύουμε ότι διαθέτουμε και την ικανότητα να ηγηθούμε αυτής της μεγάλης και δύσκολης κοινωνικής προσπάθειας σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Διότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια δύσκολη άσκηση για μας. Μια άσκηση για μια κυβέρνηση που θέλει να αποτυπώσει στίγμα κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής πόρων σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και δυσκολίας. Και πίσω από τους αριθμούς του προϋπολογισμού μπορεί να δει κανείς συμπυκνωμένα μια αγωνιώδη μάχη να στηριχθούν οι δυνάμεις της εργασίας, τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, αλλά και να δει και την προοπτική για το σταδιακό μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος για την ευημερία των πολλών. Αγωνιστήκαμε εξ αρχής σε ένα πλαίσιο που ήταν εκ των προτέρων αρκοθετημένο. Από μια ιδιότυπη συμπαιγνία συμφερόντων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, που απεργάζονταν το σενάριο της παρένθεσης στα δημοκρατικά όρια της εντολής που μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες, εξετάσαμε κάθε εναλλακτική και κάθε μέσο σε συνθήκες κρηματοδοτικής ασφυξίας και πολιτικού εκβιασμού και πετύχαμε στο τέλος μια συμφωνία που δεν υπάρχει αμφιβολία ήταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Συμφωνία αυτή είναι σαφώς δύσκολη. Ωστόσο δεν εγγράφει απλώς και μόνο τον νεοφιλελεύθερο φανατισμό υπερσυντηρητικών κύκλων των δανειστών, εμπεριέχει ταυτόχρονα και μια διαφορετική ριζοσπαστική αντίληψη για την οικονομία και την κοινωνία. Αποτελεί δηλαδή, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, συμπύκνωση ενός συσχετισμού δυνάμεων. Όσοι ενδεχομένως αρχικά φαντάστηκαν μια εύκολη, θεαματική νίκη, παρασιωπώντας τους συμπαγείς αρνητικούς συσχετισμούς δυνάμεων απέναντί μας, βγήκανε έξω από το χορό νωρίς και εκ του ασφαλούς πρότειναν λύσεις ανεύθυνες, ηρωικής αυτοθυσίας και ρομαντικού βολονταρισμού. Στη δραματική αυτή πορεία όμως ήταν πολλοί και εκείνοι που απαξίωσαν την προσπάθειά μας,
και αξίωσαν και τους εαυτούς τους το καταραμένο ταλέντο της Κασάνδρας. Προφήτευσαν την κατάρρευση και την καταστροφή, υπονομεύοντας τον διαπραγματευτικό αγώνα. Αποδείχθηκαν όμως σε πολλά ψευδοπροφήτες, και μάλιστα επανειλημμένα, καθώς ακολούθησε μια σειρά συντριπτικών διαψεύσεων. Διάψευση πρώτη. Το όχι του δημοψηφίσματος δεν οδήγησε τη χώρα εκτός ευρώ, αλλά ενίσχυσε τη διαπραγματευτική μας θέση για μια συμφωνία πιο ευέλικτη από αυτή που μας πρότειναν, με καλύτερους όρους από αυτήν που μας πρότειναν. Χαμήλωσαν οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα. Τον Αύγουστο έγινε έμεση αναδιάρθρωση του χρέους, αφού καλύψαμε όλες τις σημαντικές μας ανάγκες μέχρι το 2019, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι για επενδύσεις. Για πρώτη φορά περιλήφθηκαν στη συμφωνία και στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης. Στόχοι προοδευτικοί και ριζοσπαστικοί για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διάψευση δεύτερη. Η έξωθεν επιβολή τραπεζικών περιορισμών δεν κατέληξε ούτε σε κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος, ούτε και σε κούρεμα των καταθέσεων, όπως πολλοί προεξοφλούσαν. Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ορίζονται από τη συνθήκη της Βασιλείας Τρία. Από τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χρειάστηκαν μόλις τα 5,7. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώσαμε 19 δισεκατομμύρια σε επιπλέον χρέος. Αν κάποιος λίγους μήνες πριν, παρακαλώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάντε ησυχία, εκτιμούσε ότι θα υπήρχε τόσο υψηλή συμμετοχή επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες, σίγουρα οι περισσότεροι από εδώ θα τον περνάγατε για υπερφύαλο. Κι όμως συνέβη. Και αυτό αποδεικνύει την ταχύτατη επιστροφή σταθερότητα, αλλά και την ταχύτατη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, διασφαλίσαμε και κατά το μέγιστο δυνατόν το δημόσιο συμφέρον, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης, το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ λαμβάνει κανονικές μετοχές και μετατρέψιμες ομολογίες, δηλαδή απολαμβάνει προνομιακή επιστροφή κεφαλαίου ή ασκεί έλεγχο με δικαίωμα ψήφου. Ενώ στις προηγούμενες διαδικασίες οι μετοχές που ελάμβανε δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, αλλά ούτε βέβαια επιτόκιο. Διάψευση τρίτη. Οι δεύτερες εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν καθήλωσαν την οικονομία. Και οι πολίτες επαναβεβαίωσαν πανηγυρικά και μάλιστα με τα ίδια αριθμητικά αποτελέσματα την επιλογή τους για αλλαγή σελίδα στον τόπο. Με την άμεση συγκρότηση σταθερής κυβέρνησης ανέκαμψαν γρήγορα οι δείκτες εμπιστοσύνης και οικονομικού κλίματος. Διάψευση τέταρτη. Η πρόσφατη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας όχι μόνο δεν απελευθερώνει τους πληστηριασμούς, αλλά αντίθετα προστατεύει απόλυτα τους συνεπείς δανειολήπτες και θεσμοθετεί ένα αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης. Με την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη έχουμε πλέον εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για παραπάνω από το 60% των οφειλετών στεγαστικών δανείων. Ειδικά το ασθενέστερο 25% απολαμβάνει απόλυτη προστασία, ενώ για το υπόλοιπο 35% προβλέπεται όχι μόνο η προστασία από τους πληστηριασμούς, αλλά για πρώτη φορά δίνεται και η δυνατότητα κουρέματος του δανείου. Οι δόσεις πλέον θα προσαρμόζονται στη σημερινή χαμηλή εμπορική αξία του ακινήτου
και όχι στην υψηλή αντικειμενική αξία με την οποία είχαν συνηθεί τα δάνεια προ δεκαετίας πριν από την κρίση. Και μην ξεχνάμε, όλα αυτά τα πετύχαμε ανατρέποντας δεσμεύσεις προηγούμενης κυβέρνησης για πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών, αλλά και την αρχική θέση των δανειστών που απαιτούσαν στη διαπραγμάτευση καθεστώς προστασίας μόνο για το 16% των οφειλετών. Διάψευση πέμπτη. Η ύφεση για το 2015 όχι μόνο δεν άγγιξε ποσοστά διψήφια που μας λέγαν κάποιοι τις μέρες που κλείναν οι τράπεζες, αλλά αντίθετα παρέμεινε μηδενική. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση, η απασχόληση και οι εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς. Έτσι βάσιμα προσδοκούμε ότι οι θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης θα επανεμφανιστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Και παρά τη φορολογική κόπωση της εξαετούς ύφεσης, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν συγκριτικά με πέρυσι ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 25% από το 21%. Συγκρίνοντας ακόμα ομοειδής ως προς τα φορολογικά έσοδα μήνες, όπως τον Οκτώβριο του 2015 με τον Οκτώβριο του 2014, βλέπουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 714 εκατομμύρια. Ομοίως, οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων τον Νοέμβριο του 2015 είναι κατά 523 εκατομμύρια περισσότερα από τον Νοέμβριο του 2014. Σε αυτό συνέβαλε ο αναπροσανατολισμός και η εντατικοποίηση της δουλειάς των φοροελεκτικών και φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Για πρώτη φορά, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά αυξήθηκε, ακολουθώντας βέβαια και την αυξημένη τουριστική ροή. Το κυριότερο όμως, και αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει, είναι το έβριμα, εξαιρετική σημασία έβριμα, από τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά το δεκαήμερο της εξέτασης από τους εισαγγελείς του Φαλτσιανή στο εξωτερικό για την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ, οι οικειοθελείς εισπράξεις φόρων από την ελόγω λίστα άγγιξαν μέσα σε λίγες μέρες τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής πρωτίστως είναι θέμα, ή θα έλεγα, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Και ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι τη διαθέτει αυτή τη βούληση. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν πλέον αλλάξει προσανατολισμό και επικεντρώνονται σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς. Δεκάδες υποθέσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα, επίορκοι οδηγούνται στον δρόμο προς την έξοδο από το δημόσιο και επιτέλους διεκδικούμε επιστροφή των κλεμμένων στα δημόσια ταμεία. Ελέγχονται όλες οι λίστες, παλιές και νέες, και κάποιες που έρχονται το τελευταίο διάστημα και πηγαίνουν με την κανονική διαδικασία απευθείας εκεί που πρέπει και όχι σε κάποια συρτάρια. Ενώ ολοκληρώνεται σύντομα και μπαίνει σε πιλωτική εφαρμογή ένα σύγχρονο σύστημα διασταύρωσης καθαρής περιουσίας με τα δηλωθέντα εισοδήματα σε βάθος 15 ετίας. Επίσης, εισάγεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο των offshore. Από τις 10.000 offshore που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι 6.000 περίπου είναι ελεγκτικά αξιοποιήσιμες. Από αυτές τις 6.000 offshore έχουν ήδη ελεγχθεί 384 και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιθέτως, στην περίοδο 2014-2015 ελέγχθηκαν μόλις 300 offshore μέσα σε ένα χρόνο και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους μόνο 94 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, προωθείται νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ώστε επιτέλους να πληρώσουν όσοι απέκρυψαν χρήματα και όσοι εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς ασυδοσίας των τελευταίων 20 ετών.
Τέλος, μια εξαγγελία διαρκώς επαναλαμβανόμενη από την εποχή του Καποδίστρια γίνεται επιτέλους πράξη. Μπαίνει σε φάση εφαρμογής το σχέδιο για το περιουσιολόγιο με στόχο την άμεση νομοθέτησή του και την εκκίνησή του από το Σεπτέμβριο του 2016. Όχι για να κατάσχονται τη Μαλφή οι πίνακες ζωγραφικής, όπως ανεύθυνα έγραψαν ορισμένα μέσα, αλλά για να μπορούν επιτέλους οι φορολογικές αρχές να παρακολουθούν διαχρονικά πώς εξελίσσονται οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση και να ελέγχονται στοχευμένα όσοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητες μεταβολές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακόμα και μέσα σε αυτό το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζει η δύσκολη συμφωνία που πετύχαμε τον περασμένο Ιούλιο, πετυχαίνουμε τον πρώτο στόχο, την ανακατανομή βαρών, για να ακολουθήσει ο δεύτερος στόχος, που είναι η μεγάλη μάχη της αναδιανομής. Σε στενό δημοσιονομικό περιβάλλον, ο προϋπολογισμός αυτός δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη και μπαίνουν οι βάσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυτό είναι εφικτό, κυρίως χάρη στους χαμηλότερους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και στην αύξηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση για το 2015 αναθεωρείται από μείον 4% σε μηδενική. Έτσι, η ετήσια απόδοση των μέτρων πέφτει στα 5,7 δις το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού και το βάρος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων μειώνεται. Ομοίως, αναθεωρούνται προς τα κάτω και οι αρνητικές προβλέψεις για ύφεση το 2016. Από μείον 1,3 που ήταν στο προσχέδιο, η πρόβλεψη τώρα είναι για μείον 7. Πρόκειται όμως για μια συντηρητική πρόβλεψη, επιτρέψτε μου την εκτίμηση, που υπερεκτιμά ακόμα την επίπτωση των ελέγχων και πιστεύω θα διαψευστεί και κυρίως θα διαψευστεί όταν το καλοκαίρι θα έχουμε και ένα εξαιρετικό έτος τουρισμού. Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος θα ευνοήσει περαιτέρω τη θετική ψυχολογία των πολιτών, κυρίως των επενδυτών, για περισσότερη κατανάλωση και επενδύσεις και για δημιουργία θέσεων εργασίας. Άλλωστε, το γραμμικό σχήμα της οικονομικής ανάλυσης που ήθελε η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων να οδηγεί αυτόματα σε ύφεση και αύξηση ανεργίας διαψεύστηκε. Ήδη πολλοί αναλυτές εντός και εκτός Ελλάδας αναμένουν πλέον την εκδίπλωση της συμπιεσμένης δυναμικής που έχει το οικονομικό μας σύστημα από το δεύτερο κιόλας εξάμηνο του 2016. Και είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ανάκτησης οικονομικής μας κυριαρχίας, την πολυπόθητη έξοδο από την επιτροπία των δανειστών και τη συνολική υπέρβαση έξοδο από την κρίση. Συγκρίνοντας τα δύο μεσοπρόθεσμα, ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τους χαμηλότερους στόχους ως το 2018 ισούται με 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι σχεδόν ένα επιπλέον ΕΣΠΑ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί για τη διόρθωση κοινωνικών αδικιών και για τον μετριασμό των συνεπειών της ύφεσης. Ενισχύεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο κοινωνικός προϋπολογισμός κατά 823 εκατομμύρια. Παρέχεται κάρτα ανασφάλιστων και δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία, κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, δωρεάν μετακίνηση ανέργων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 εισάγεται στα σχολιά μας ο θεσμός των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία, κατά προτεραιότητα με βάση τον χάρτη της φτώχειας. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα γίνουν επιτέλους προσλήψεις στον χώρο της υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες
ελλείψεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Άμεσα θα έχουμε 985, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 2.440 προσλήψεις. Παράλληλα, αυξάνουμε την επιχορήγηση στα νοσοκομεία κατά 300 εκατομμύρια ευρώ ως ένα ελάχιστο μέτρο για την αντιστροφή της πορείας εξαθλίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εξοικονομούμε από τα καρτέλ φαρμάκου και προμηθειών που ετράφησαν επί των ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων, προκειμένου να στηρίξουμε την καθολική και υψηλού επίπεδου περίθαλψη όλων των Ελλήνων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας στα νοσοκομεία σήμερα, υπερβάλλοντα σε αυτό. Ως ενεργητική πολιτική απασχόλησης θα απορροφηθούν εμπροστοβαρός 450 με 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 16 από τα 1,4 δις του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έτσι ξεκινάμε άμεσα 12 προγράμματα απασχόλησης για 104.000 ανέργους, ενώ στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθούν και άλλες 100.000 νέες θέσεις εξειδικευμένης κοινοφελούς εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Δηλαδή συνολικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Με στοιχεία από την Εργάνη έχουμε 112.000 καινούργιες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και σύμφωνα με την Ελστάτ η ανεργία απομειώθηκε κατά 1,4% το τελευταίο οκτάμηνο, αλλά βεβαίως εμείς δεν θα πανηγυρίσουμε γι' αυτό, όπως ενδεχομένως θα κάνατε στη θέση μας, όπως κάνατε και στο παρελθόν παρουσιάζοντας ένα success story. Και δεν θα πανηγυρίσουμε γι' αυτό όταν η ανεργία στη χώρα μας παραμένει σε απαράδεκτα ποσοστά για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις εφήρμοσαν με σύστημα και επιμέλεια ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Το δικό μας σχέδιο είναι στους αντίποδες. Περιλαμβάνει αναδιανομή εισοδημάτων, στήριξη εργασίας, προστασία κοινωνικού κράτους. Απαραίτητο όμως προϋπόθεση για την επιτάχυνση της αναδιανομής και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι η αναχέτηση αυτής της τρομακτικής αποεπένδυσης που έχει επισυμβεί στον τόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, για πρώτη φορά από το 2008, αυξάνουμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στα 6,75 δισεκατομμύρια, ενώ από το ΕΣΠΑ διοχετεύονται 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την περασμένη χρονιά. Επιταχύνονται επίσης οι διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Απεντάξαμε έργα που δεν είχαν τις προϋποθέσεις και πρόδιδαν πελατειακή λογική και μεταφέραμε άλλα στο επόμενο ΕΣΠΑ για να μην επιστραφούν χρήματα. Επίσης εξασφαλίσαμε διπλάσια προκαταβολή από την κοινοτική χρηματοδότηση, 14% αντί 7%. Μειώνονται επιτέλους δραστικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες. Τον Αύγουστο δόθηκαν 500 εκατομμύρια για αυτό το σκοπό και από την τελευταία δόση των 2 δις 400 εκατομμύρια. Διατηρούμε παρά τις Κασάνδρες το καθεστώς για τις 100 δόσεις που ήταν εξόχως ευεργετικό για εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά αλλά και για το Δημόσιο Ταμείο. Με τη ρύθμιση αυτή που σας θυμίζω την επιβάλαμε στους δανειστές. Ήταν μονομερής ενέργεια τότε. Με τη ρύθμιση αυτή έχουμε εισπράξει μέχρι στιγμής πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελευθερώνονται επιπλέον πόροι μέσω άμεσων και έμεσων μειώσεων του χρέους. Η συμφωνία εξασφάλισε, όπως είπα και πριν, μερική
αναδιάρθρωση χρέους με επιτόκιο δανεισμού στο 1,3 και κάλυψη των αναγκών μας μέχρι το 19. Αυξήθηκε ο μέσος όρος των οριμάσεων των δανείων στα 33 χρόνια και μειώθηκε το κόστος εξυπηρέτησής του. Και πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται από το 22 και μετά. Και από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αναγκαία απομείωση του χρέους που θα ξεκινήσει με βάση συμφωνία αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση. Αυτή η νέα προοπτική βιωσιμότητας και εξυπηρέτησης του χρέους σε συνδυασμό με την επιτυχημένη, όπως αποδείχθηκε, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, καθώς και οι συνακόλουθες αναβαθμίσεις της χώρας από τους διεθνείς οίκους, θα ανοίξουν και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα από το νέο έτος, μειώνοντας έτσι το κόστος εξέβρεσης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες. Δημιουργείται συνεπώς σταδιακά το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης για την επιστροφή των ελληνικών καταθέσεων και την αυτοδύναμη πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που ταλαιπωρήθηκαν, είναι η αλήθεια, αλλά άντεξαν το υψηλό κόστος δανεισμού όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα τα παραπάνω φιλοδοξούμε να συναρθρωθούν στο Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που θα παρουσιάσουμε αφού θέσουμε σε ευρύ διάλογο τον προσεχή Μάρτιο. Με την δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, την αναβάθμιση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και την εισαγωγή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα χρηματοδοτηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για το νέο καινοτομικό και δίκαιο παραγωγικό πρότυπο που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εξετάζονται οι βέλτιστες τεχνικές για την ένταξη μεγάλων έργων στο Juncker Plan, προκειμένου να μπορούν να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια. 13 νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ εκκινούν μέσα στο 2016. Προβλέπονται κονδύλια 280 εκατομμυρίων ευρώ για την διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας, ενώ άμεσα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα προκηρυχθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 για την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, την τελευταία περίοδο είναι φανερό ότι σχεδόν τίποτα από όλα όσα είπα πιο πριν δεν αναπαράγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σχεδόν τίποτα από όλα όσα είπα πιο πριν δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης καθημερινά. Τι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης? Ξαφνικά κάποιοι ανακαλύψανε τους τελευταίους δύο μήνες ότι υπάρχει φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, ένα σκληρό και επέσχυντο, πώς το λέγανε κάποιοι, επαχθές, απεχθές και επονίδης στο μνημόνιο, ενώ όλα τα προηγούμενα μνημόνια ήταν τα καλύτερα που είχε συναντήσει ποτέ ο τόπος. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, διότι στις μέρες μας στείνεται ένα σκηνικό αποκάλυψης, θα έλεγε κανείς, και για την φορολογία και το φορολογικό και για το ασφαλιστικό. Θα ήταν πράγματι αστείο αν δεν επρόκειτο για τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που σιγοντάρουν αυτή την καταστροφολογία, για τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά για το ασφαλιστικό, έχουν ψηφίσει 11 διαφορετικές μειώσεις συντάξεων τα τελευταία 5 χρόνια, το PSI που απομείωσε τα αποθυμετικά των ασφαλιστικών ταμείων κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ, και δεν είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που όλο το προηγούμενο διάστημα που προσπαθούσαμε να δώσουμε και δώσαμε μια μεγάλη διαπραγματευτική μάχη, δεν ήταν αυτοί που μας εγκαλούσαν. Γιατί δεν υπογράφουμε άρον-άρον
ό,τι μας έδιναν οι δανειστές, δεν ήταν αυτοί που έκαναν καμπάνια, μεγάλη καμπάνια για το ναι, που ήταν το ναι στην πρόταση των θεσμών που προέβλεπε χειρότερα μέτρα χωρίς χρήματα, οριζόντιες περικοπές, άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος χωρίς ισοδύναμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούμε τα πράγματα όμως ψύχραμα. Όλοι γνωρίζουμε, και κυρίως περισσότερο θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι όσοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία, ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την υποχρέωση μείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1% του ΑΕΠ. Δεν περιλαμβάνει μείωση των δαπανών με οριζόντιες περικοπές. Αυτό είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στη συναπόφαση μετά από διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε πως το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης αυτής έχει ήδη επιτευχθεί με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Περίπου το 0,6% από το 1%. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που απομένει? Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς λέμε ότι αυτό το 0,4% υπάρχουν τρόποι να βρεθεί με κοινωνική μέρημνα, χωρίς νέες επώδυνες περικοπές συντάξεις. Ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνενέσουν σε αυτό το σχεδιασμό. Δεν ζητήσαμε ούτε στήριξη, ούτε ψήφο, ούτε πολύ περισσότερο συμμετοχή στην κυβέρνηση, όπως φαντασιώνονται διάφορα παράκεντρα εξουσίας που χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και αναζητούν σανίδα σωτηρίας σε οικουμενικές κυβερνήσεις. Ζητήσαμε εθνική κόκκινη γραμμή απέναντι στους δανειστές, ζητήσαμε η εθνική κόκκινη γραμμή να είναι όχι νέες επώδυνες περικοπές στις συντάξεις. Να τα βρούμε αυτά τα 600 εκατομμύρια με άλλο τρόπο. Και αρνηθήκατε. Αρνηθήκατε, φτάνοντας μάλιστα... Αν δεν αρνείστε, υπάρχει ακόμα χρόνος να συμφωνήσετε μαζί μας ότι δεν πρέπει να μειωθούν εκ νέου συντάξεις. Αρνηθήκατε μάλιστα φτάνοντας στο απότατο όριο της μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Αποφύγατε, λέει, την παγίδα που σας έστησε. Άκου επιχείρημα του. Προτιμάτε δηλαδή να πέσει ο λαός στην παγίδα, να πέσουν οι συνταξιούχοι στο λάκκο με τα λιοντάρια, για να μην σας πούν ότι πέσατε στην παγίδα που εγώ σας έστησα. Αυτή είναι η συνέστηση ευθύνης που διακατέχει. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Με αυτόν τον τρόπο δεν εκτίθεται η κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο δεν εκτιθέμεθα εμείς. Αλλά εκτίθεστε εσείς και ανεπανόρθωτα, διότι ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο. Ήρθε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε το, αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν σας μεταφέρθηκε. Ο εκπρόσωπος, ο κύριος Πλακιωτάκης, σύνοδο των αρχηγών, και μας είπε το λίγο το πολύ, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό το ασφαλιστικό μας σύστημα ήταν βιώσιμο. Και έγινε μη βιώσιμο τους 10 μήνες που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. 40 χρόνια εσείς είχατε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Και καταφέραμε εμείς και το διαλύσαμε το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτά ούτε στα μικρά παιδιά να μην τα λέτε. Ούτε στα μικρά παιδιά. Εντάξει λοιπόν, να μην θέλετε να δώσετε τη μάχη μαζί μας στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Αλλά να λέτε ότι τα 40 χρόνια πήγαν όλα καλά και εμείς τα χαλάσαμε όλα, σε ένα χρόνο πάει πολύ. Ούτε ένα χρόνο δεν έχουμε. Θα τις υπερασπιστούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις συντάξεις. Και θα τις υπερασπιστούμε και μόνοι μας. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυμίζω, τον τελευταίο χρόνο, σε όλες τις κρίσιμες αναμετρήσεις,
Μόνοι μας ήμασταν. Όχι μόνοι μας, με τον ελληνικό λαό να μας στηρίζει σε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Τρεις εκλογές χάσατε, μυαλό δεν βάλατε. Και θα τις υπερασπιστούμε. Θα τις υπερασπιστούμε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Και κόντρα σε ένα πολιτικό σύστημα που χάνει την αξιοπιστία του. Αλλά και σε ένα χρεοκοπημένο καθεστώς, ξέρετε. Κόντρα σε ένα καθεστώς που επέλεξε για άλλη μια φορά να μην συνδράμει στην εθνική προσπάθεια να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν λέτε να βάλετε μυαλό. 7 μήνες ξημεροβραδιαζόσασταν με την προσδοκία σήμερα πέφτουν, αύριο πέφτουν. Σήμερα πέφτουν, αύριο πέφτουν. Όταν ήρθε το δημοψήφισμα, δώσατε τα ρέστα σας και εσείς και το σύστημα που σας στηρίζει. Χάσατε πανηγυρικά. Όλοι απέναντί μας χάσατε πανηγυρικά. Μετά ήρθαν οι εκλογές. Μετά ήρθαν οι εκλογές. Η πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός αυτά τα 5 τελευταία χρόνια κλήθηκε να ψηφίσει γνωρίζοντας τη συμφωνία. Όχι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι με άλλες υποσχέσεις. Γνωρίζοντας τη συμφωνία. Και ξαναχάσατε πανηγύρια. Παρακαλώ. Τώρα κάντε ησυχία. Δεν πέρασαν ούτε 2,5 μήνες από το εκλογικό αποτέλεσμα. Έλα. Της παρακαλώ. Μη βαριέστε, κυρία Βούλτεψη. Μία η ώρα είναι. Έλα. Ήσυχα. Παρακαλώ και από εδώ ησυχία. Το μυαλό δεν βάζετε πάλι, κοιμάστε και ξυπνάτε με το σήμερα πέφτετε, αύριο πέφτετε. Αλλά είναι πολλά 4 χρόνια, είναι πολλά 4 χρόνια, θα κουραστείτε. Και να ξέρετε και κάτι, θα την πατήσετε, όπως λέει η παροιμία, με το λύκο και τα πρόβατα. Κάποια στιγμή που θα έρθει ο λύκος, ο λαός δεν θα σας πιστεύει πια. 4 χρόνια είναι πολλά για να έχετε αυτή την αγωνία και θα κουραστείτε. Σας καλώ λοιπόν να συνδράμετε στην εθνική προσπάθεια αντί να προσπαθείτε με επικοινωνιακά τερτύπια να αποδείξετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα και η ΑΝΕΛ φταίνε για όλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναλάβουμε αυτή την ιστορική εκκρεμότητα. Θα αναλάβουμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, ταυτόχρονα όμως δίνοντας μάχη να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και ξέρετε, στόχος μας δεν είναι μόνο να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, αλλά και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για το ριζικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, να θέσουμε τις βάσεις για μια μεγάλη αλλαγή. Για μια αλλαγή που είναι σήμερα πιο όρημη αλλά και πιο αναγκαία από ποτέ στην Ευρώπη της κρίσης και της αποσταθεροποίησης. Με σταθερά βήματα, με προσήλωση στο στόχο, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και με αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε μπροστά. Με όπλο μας, τις αξίες μας και την αλληλεγγύη, με την απεσιοδοξία του νου αλλά με την αισιοδοξία της βούλησης για να θυμηθώ και έναν μεγάλο θεωρητικό, με την κοινωνία στο πλευρό μας, ακόμα και όταν στα πιο απλά δεν θέλετε συνεννόηση, θα παλέψουμε, θα συγκρουστούμε, θα ματώσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει και σύντομα η δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή, η εθνική και η λαϊκή κυριαρχία. Θα βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και αν χρειαστεί, θα ξανασυγκρουστούμε. Ξέρουμε να το κάνουμε και να πετυχαίνουμε. Και μόνοι μας, όταν ο λαός μας στηρίζει.